και κατευθύνεται προς την αντίπαλη περιοχή και βλέπει την κίνηση από τον Αντσαριφάρ, το οποίος γύρισε, έκανε πολύ καλή άμυνα και έκλεισε διαγώνια και διώξε την μπάλα ο Κοβάσεβιτς, ο αριστερός μπακ. Μπρούνο Φελίπε έχει μέτωπο τώρα προς την περιοχή βρίσκοντας τον Λοΐζου. Έκανε το σούτ, την μπάλα περνά παράλληλα προς την εστία και πάει απέναντι, καταλήγει πλάγιον out. Είναι πολύ καλή πάσα για τον Λοΐζου. Τρεις παίκτες της Ομόνιας είναι μαζί του στην περιοχή. Το πλασέ αποκρούει ο Σισκόφσκι. Στη δεύτερη προσπάθεια ήταν εύστοχος ο Λοΐζου. Δείτε εδώ ξανά την πάσα από τον Μπρούνο. Ο Λοΐζου σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει απέναντι. Πλασέ έκανε. Για την ενέργεια και τις προϋποθέσεις που δημιουργεί. Να δούμε τώρα την δόξα με τον Βαγέχο να κάνει το σουτ και τον Φαμπιάνο να πέφτει. Έχει πάει πάνω από την εστία η μπάλα. Πάσα πολύ ωραία στον Μπένι, έκοψε για τον Σαντίκ, πάνω στον Φαμπιάνο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την δόξα για να ανοίξει το σκορ. Δείτε εδώ τον Ήλιτς να δίνει στον Μπένι, έκοψε πολύ ωραία στον Σαντίκ. Έχει χώρο Λάγκ, τώρα σπεδί να τον κλείσει ο Κερλά. Έδωσε στον Φελίπε που είναι μόνος. Ο Λάγκ θα γυρίσει την μπάλα κόντρα πάνω στον Κέρλα και κόρνερ υπέρ της Ομόνιας. Θα δούμε τον Λοΐζου. Να τριπλάρει τον Μπένι, να γυρίζει. Απομακρύθηκε η μπάλα από τον Αντένον και ο Ανσαριφάρτ έδωσε στήριγμα. Ο Παπουλής τώρα θα δώσει στον Καρίμ Ανσαριφάρτ. Με το αριστερό το σούτ είναι άστοχο. Τελική προσπάθεια από τον Σέντερφορ. Έστειλε την μπάλα εκεί που ο Μάθιους κέρδισε την κεφαλιά. Στη συνέχεια ο Ανσαριφάρτ. Ο Ασαμόα θα κάνει το σούτ. Πέφτει ο Φαμπιάνο. Έξω απειλεί η δόξα. Δείτε ωστόσο από πόσο καλό σημείο ο Ασαμόα. Λοΐζου. Έκαναν πάρα πολύ ωραία το 1-2. Ο Άταμ Μάθιους θα στείλει την παλιά στην περιοχή. Ο Κέρλα και πάλι για ακόμα μια φορά. Και Λοΐζου απείλησαν από πλευράς της Ομόνιας. Βαγέχο και Ασαμόα επίσης από πλευράς της Δόξας. Ένα σουτ τώρα που γίνεται από τον Παπουλή. Μπρούνο με χώρο. Κίνηση από τον Ανσαριφάρ, τον παίζει κάθετα. Έκοψε πολύ ωραία στον Λέτσαξ. Ο Μπρούνο έχει ευκαιρία. Να το 1-0 για την Ομόνια. Στο 41ο λεπτό. Με την πιο αξιόπιστη λύση που έχει στην επίθεση. Τέταρτο γκολ για τον Μπρούνο Φελίπε. Κίνηση από τον Ανσαριφάρ στην πάσα του Μπρούνο Φελίπε. Έρχεται ο Λέτσαξ να μπει στην φάση. Εδώ θα ελεγχθεί από το VAR. Σουτ στην συνέχεια από τον Φελίπε που παίρνει την μπάλα με μέτωπο προς την εστία. Και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Σισκόφσκι. Από όλες τις κάμερες της Citavision το γκολ. Έχει μετρήσει τον γκολ. Έφυγε από κανονική θέση ο Λέτσαξ. Μετά από τον έλεγχο στο VAR, εκεί όπου ο Ροβέρτος Κώστα και η Ξένια Ηροδότου επιβεβαίωσαν την απόφαση του βοηθού να μην σηκώσει το σημειάκι. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Ομόνιας με τον Λέτσαξ να δίνει την πάσα στην περιοχή. Δόση του Λοΐζου, κόρνερ. Να δούμε στην περιοχή τον Μπένι. Γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία, θα την χάσει ο Σαντίκ. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ήλιτς. Θα κάνει το σούτ έξω. Διπλή φάση για την δόξα. Στο 52ο λεπτό για να φτάσει στην ισοφάριση. Παίξαν κοντά για να βγει σέντρα απέναντι για την δόξα. Κεφαλιά ο Φαμπιάνο πάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια ο Μίλετιτς. Δεύτερη πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη ευκαιρία για την δόξα σε διάστημα 3 λεπτών. Να δούμε. Έγινε η κεφαλιά. Σουτ στην συνέχεια. Ο Μπρούνο τώρα θα κερδίσει απέναντι. Κινείται ο Ανσαριφάρτ. Ενώνεται ο Παπουλής και ο Λοΐζου. Ο Μπρούνο Φελίπε τριμπλάρει και μπαίνει στην περιοχή. Δίνει πολύ ωραία στον Παπουλή που χάνει μοναδική ευκαιρία. Την καλύτερη της Ομόνιας στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ξανά η μεγάλη ευκαιρία. Η οποία βγαίνει τώρα και βρίσκει σε ανισορροπία την αντίπαλη άμυνα. Με τον Παπουλή να δίνει στον Μπρούνο. Το γύρισμα αποκλούει ο Σισκόφσκι. Δεύτερη φάση για την Ομόνια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και έτσι κέρδισαν οι της Ομόνιας με τον Τίσκερο να δίνει στον Παπουλή. Ο Λοΐζου κάνει την κίνηση και είναι μόνος απέναντι από τον Σισκόφσκι. Πρόλαβε ο τερματοφύλακας της δόξας. Έχουμε corner. Out λέει ο βοηθός. Τελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά, η μπάλα πάει έξω. Κινήθηκε ο Σαντίκ, αλλά δεν την πρόλαβε. Και προφανώς ελέγχθηκε όταν εκτός περιοχής. Κάθετα παίζουν οι παίκτες της δόξας. Σουτ από τον Μπένι πάνω στον Φαμπιάνο. Στο 72ο λεπτό. Ο Πάρκερ γυρίζει προς τα πίσω. Καραλάμπους πέρασε από όλους. Το σουτ πάνω στον Σισκόφσκι. Πολύ καλή προσπάθεια από τον νεαρό. Βάζει την μπάλα μπροστά για να
Τριμπλάρι, έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Σούτ από τον Σαντίκ με το αριστερό. Έξω σε τριάδα ο τεχνικός της δόξας, ο Ζαχαρίου. Από κοντά πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρόνικο Κακουλή, η Ομόνια να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κακουλής στο μεταξύ θα πάρει το φάουλ από τον Αντένων, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα και θα φύγει από τον αγώνα, γιατί είναι ένας από τους παίκτες που είχαν κιτρινιστεί νωρίτερα. Ο Αντένων λοιπόν αντικρίζει την κίτρινη κάρτα και βγαίνει, θα πρέπει να βγει και η κόκκινη. Και αυτό το τράβηγμα στον Κακουλή, ο οποίος πρόλαβε να τοποθετηθεί και με το δεξί πόδι κάνει φάουλ κάτω χαμηλά. Εδώ και 1-1,5 λεπτό οι παίκτες της Ομόνιας κρατούν την μπάλα και τώρα πάνε να δημιουργήσουν την ευκαιρία με τον Μπέζους να μπαίνει στην περιοχή, να τριπλάρει όποιον βρίσκει μπροστά του και να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ. Βάζει τη σφραγίδα του σε αυτήν την νίκη της Ομόνιας στην Περιστερώνα. Ο Μπέζους με αυτή την καταπληκτική ατομική του ενέργεια. Δείτε από ποιο σημείο παίρνει την μπάλα. Πάει κατευθείαν απέναντι από όποιον βρίσκει μπροστά του. Τριμπλάρει 2 και την κατάλληλη στιγμή πλασάρει τον ανήμπορο να αντιδράσει Σισκόφσκι, σημειώνοντας το 0-2. Έχοντας συνεχώς τον έλεγχο της μπάλας,